Θα κλείσουμε πανηγυρικά τη σημερινή εκπομπή με την Παρασκευή και την Ηλιάνα Σαλαβιά, καθώ προβάλλεται στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που τρέχει. Το ντοκιμαντέρ της Παρασκευής «Ένας κόσμος, δύο όψεις». Είμαι πολύ χαρούμενη που τις υποδέχομαι και θα ξεκινήσουμε την α, ξενάγηση στον κόσμο της Παρασκευής μέσα από τα μάτια της και με κίνητρο ότι εκείνη ήθελε να μάθει ο κόσμος Γι' αυτό και προφανώ δημιουργήθηκε το Δικημαντέρ γιατί πρόκειται για ταινίε τεκμηρίωση. Πρόκειται για πραγματικότητα. Δεν είμαστε πια στον κόσμο τη μυθοπλασία, αλλά είμαστε στην α, πραγματική ζωή. Καλώ ορίσατε, κορίτσια. Καλώ σα βρήκαμε. Βλέπει και η μαμά από την τηλεόραση, θέλω πιστεύω. Δεν ξέρω αν έχει ε, συνοδεύσει. <laughs> ναι, <laughs> μα έχει συνοδεύσει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να μου. Πώ να το ξεκινήσουμε, Λεάννα, πώ νομίζει, με την Παρασκευή. <laughs> Παρασκευή φύγαμε. Να πάρω λοιπόν εγώ το λόγο και να σα ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Και να πούμε ότι είναι τιμή μα που συμμετέχουμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με την ταινία Ένα Κόσμο Δύο Όψει, που είναι ένα αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ ευαισθητοποίηση. Mm -hmm. Και μου ήρθε η ιδέα να το πραγματοποιήσω μέσα από βιωματικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Mm -hmm. Και είπα ότι. Stop κάπου φτάνει, κάπου πρέπει να σπάσουν αυτά τα ταμπού της αναπηρίας και όλα αυτά τα... Ο ...ότι τα άτομα yeah. με αναπηρία, συγχωρέστε με για τη λέξη, δεν με εκφράζει, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε, πρέπει να είναι σαν καημένα. Mm -hmm. ε, γιατί ξέρετε, έχουμε στο μυαλό μας ότι για να σε λυπηθώ πρέπει να μου δείξει ότι. Το αξίζει. Ναι. Ότι αξίζει τη λύπησή μου. Άρα πρέπει να είναι εμφανέ ναι. Πρέπει να είναι εμφανή η αναπηρία για να αποδεχτώ ότι έχει αναπηρία. Ακριβώ. Αλλιώ αν δεν Ακριβώς. αποδεικνύεται. Δεν μπορώ και να σε αποδεχτώ. Και, και επίση, πρέπει για να σε αποδεχτώ, πρέπει να μην διεκδικήσει τα δικαιώματά σου. Γιατί. Ε... Γιατί, γιατί, δηλαδή, αποκλείεται ένα άτομο με αναπηρία να διεκδικεί, να είναι, να είναι ε, δυναμικό, να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό. Τι είναι αυτά Α, τα πράγματα. Δώσω. Ξέρετε τι μου έχει τι, τύχει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πού ζούμε, ρε παιδιά. Για λέγε. Είμαστε ελεύθεροι. Mm -hmm. Γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα μέσα μαζική μεταφορά. Καλά, κάνει. Είναι καλοκαίρι. Ε, φοράω μια κοντή μπλούζα και έχω ένα piercing στον αφαλό. Αλλά παρόλα αυτά, συνεχίζω να χάνω την ισορροπία μου. Ε, οπότε ζητάω να καθίσω. Και η κυρία. Αντί να αντιληφθεί ότι είμαι άτομα με αναπηρία και να μου δώσει θέση τη, γιατί ήμουν πάρα πολύ ευγενική, γυρίζει και μου λέει Έτσι είναι τα άτομα με αναπηρία. Επειδή έχεις πίρσινγκ στον αφαλό, να. δεν δικαιούσε δηλαδή. Έπρεπε να είσαι παρετημένη από τη ζωή, καμία σχέση με την ηλικία σου, να μην συμβαδίζει δηλαδή με του με τους κανόνε ε, τη αντίστοιχη ηλικία ενό κοριτσιού. Πολύ λυπάμαι για όλα αυτά. Η Παρασκευή σπάει τα στερεότυπα. Να τα σπάσει τα στερεότυπα. Ε, εσύ παρακολουθεί τη ζωή τη και τα βλέπει σαν τρίτο όλα αυτά. Φαντάζομαι. Εγώ τα βλέπω σαν την αδερφή τη, σαν το μέλο τη οικογένεια που έχει μεγαλώσει με την Παρασκευή. Και βλέπω απευθεία το πόση δύναμη έχει η Παρασκευή ε, και καθημερινά πώ παλεύει. Γιατί μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που εξωτερικά να μην φάνη με την πρώτη ματιά ότι υπάρχει μια αναπηρία. Παρ' αυτά υπάρχει και τη συντροφεύει όλα τα χρόνια τη ζωή τη. Και καθημερινά, ναι, αντιμετωπίζει προβλήματα που τα ξεπερνά. που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Mm -hmm. Και επειδή ακριβώ δεν τα φανταζόμαστε, δεν δικαιούσε να τα ζήσεις εσύ, με κάποιο τρόπο. Ναι. Ή είναι αδιανόητο αυτό. Ε είναι πραγματικά. Πραγματικά, ξέρετε, πόσα μηνύματα έχω πάρει από γονεί, από ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια αναπηρία και μου λένε Ναι, σε ευχαριστούμε. Γιατί πραγματικά έπρεπε, α πούμε, να πηγαίνουμε σε υπηρεσίε που λόγω επιδομάτων και όλα αυτά, και έπρεπε να είμαστε διμένοι κάπω δεν είναι πολύ στερεοτυπικό ένα 2023. Το, το να είσαι εντυμένο κάπω επειδή. Ότι, τι, τι ε, θα, έπρεπε ναι. να δηλαδή? ε, θα έπρεπε να φοράνε, δηλαδή. θα έπρεπε να του δείξουν του ανθρώπου ότι αξίζει να το πάρουν αυτό το επίδομα. Και είναι τρελό. Είναι τρελό. Δηλαδή και είμαστε και σε αυτό καχύποπτοι. Δεν μα φτάνουν όλα τα άλλα τα κουσούρια που έχουμε. Ναι. Ε, τα ψυχολογικά. Είμαστε και καχύποπτοι και σε αυτό. Ναι, δυστυχώ. Αφενό, δηλαδή υπάρχει προκατάληψη στα άτομα με αναπηρία, ναι. αλλά υπάρχει και άλλου είδου, δεύτερο επίπεδο. Ναι. Λέτε ρε παιδιά, πόσο καιρό σου πήρε να κάνεις το ντοκιμαντέρ? Ε, μου πήρε γύρω στις 8 μήνες για να το ολοκληρώσουμε mm -hmm. τα γυρίσματα. Το η ιδέα όλη αυτή γεννήθηκε το 2019. Το 2019, έχουμε 2023, τώρα βγαίνεις στους κινηματογράφους, άρα αρκετό καιρό. Ναι. Καραντίνες μέσα, τα πάντα φουλ έτσι. Ναι, 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 ήταν τη υπομονή. Δεν πειράζει όμως, ε, προφανώς Πρέπει να είναι τη υπομονή και όλα όσα συνέβησαν Α... και μέσα για να τα παρακολουθήσει κανεί με υπομονή για να τα καταλάβει. Ακριβώ. Νομίζω εντάξει, ότι κάποια πράγματα χρειάζεται να μισθώ, να οριμάσουν. Mm -hmm. Πείτε μου λίγο λοιπόν, του υποστηρικτέ σα. Υποστηρικτέ μα. Γιατί ε... βάζουν και πλάτη κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο χορηγό τη παραγωγή είναι το Πάο Κάξιον. Mm -hmm. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πάο Κάξιον γιατί. Στέκεται αρρωγό εδώ και 3,5 χρόνια που υλοποιείται αυτό το ντοκιμαντέρ και είμαι πολύ περήφανη για την αγκαλιά του και την αποδοχή του και το να αντιληφθούν ένα όραμα. Γιατί πήγα και του έδωσα το σενάριό μου. Οπότε είχαν το, τη διορατικότητα να αντιληφθούν ότι αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπου. Γι' αυτό ντύθηκα στα σπρώμα, παιδιά, σήμερα, <laughs> για να ευχαριστήσουμε. <laughs> τον τρόπο μα εκπομπή. Τη μεγάλη χορηγία που εκεί γύρισε το Συμπτωματικό ήταν, αλλά μου έκανε μια χαρά, έτσι. Και είστε και μια κούκλα. Αχ, θα σε αφήσω να πούμε, λοιπόν, σκηνοθέτη είναι ο κύριο Ζαχαρία Πανό. Στο Στην κινηματογράφηση είναι ο κύριο Γιώργο Τσικλαούρη. Στη διεύθυνση φωτογραφία είναι η κυρία Νικολέτα Βάιναλη. στον ήχο. Πού τον ζήμπησε στο Γιώργο Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι αγαπημένος. Ε, ήτανε, ήταν νομίζω πολύ απλό. Του ζήτησα Αχα. να είναι. Έχει ευαισθησίες. Συνοδοιπόρος και ήταν και είναι μαγικό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ωραίος τύπος. Ε, γιατί επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καπουτζίδη mm -hmm. που κάνει το σπικάζ της ταινία και είναι η φωνή μου. Α, εσύ, εσύ είναι υποδίαιτο ο Καπουτζίδη; Ακριβώς, κάνει τη φωνή μου. Γνωριστήκατε. Ναι. Ε, δεν θα γνωριστούμε, πε. Τη φωνή μου κάνει. Του, ο, ζήτησα εγώ να γίνει φωνή μου. Α, γιατί, πώ το σκέφτηκε αυτό, δηλαδή. Γιατί. Ω, ωραίο αυτό. Ε, μπερδεμένο, αλλά ωραίο. Ναι. Ε, ήθελα να γίνει μου. Ήθελα τη φωνή μου να την κάνει ένα άντρα mm -hmm. και δεν ήθελα να είναι μια γυναικεία φωνή. Γιατί. Γιατί... Κάτσε, κάτσε τώρα να το ψυχαναλύσουμε αυτό. Γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν γνώριζαν τη χρειά τη Παρασκευή μπορεί να μπερδευόταν και να πίστευαν ότι αυτή είναι η φωνή τη Παρασκευή. Οπότε με μια αντρική φωνή κατευθείαν έρχεται και γίνεται τόσο αντιφατικό που αντιλαμβάνεται ο τηλεθέατη ότι δεν είναι η φωνή τη Παρασκευή. Δεν Εντί... ήθελε δηλαδή να τα λες με τη φωνή σου, ρε παιδί μου, εσύ δεν, είσαι... δεν, δεν διηγεί την ιστορία σου. Όχι, δεν τη δηλαδή διηγώ εγώ. Α, δεν τη διηγεί εσύ. Όχι, δηλαδή. Ούτε όταν το έγραφα σκεφτόμουν ότι θα τη διηγούμουν εγώ. Δηλαδή τα λόγια μου ήταν. Τα έγραψα για να τα λέει κάποιο άλλο. Uh -huh. Ήταν από την αρχή στο πλάνο μου. Ωραία, τώρα το κατάλαβα. Ε, Κοιτάξτε, είναι όνειρο ρίσκα να συνεργάζεται με τον κύριο Καποτσίνη. Καλή, δεν το συζητάμε. <laughs> άμα θέλει να κάνει και τη δουλειά μου, που Τώρα που μιλάω, δηλαδή να ακούγεται ο Γιώργο Καποτσίνη. <laughs> <laughs> Θα το συζητάμε αυτό. Αλλά λέμε τώρα. Και επίση, ε, το να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αστέρε Πελτέκη, mm -hmm. που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και συμμετέχει κιόλα στην ταινία. Σε βλέπω και σε παράσταση στο κρατικό σένα τώρα, έτσι που το σκέφτομαι, δηλαδή πολύ μου κάθεται η ιστορία. Και το κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος που μας φιλοξένησε για τη σκηνή που χρειαστήκαμε. Μπράβο σας, συγχαρητήρια κορίτσια. Πες τα μου κι εσύ όμως λίγο, πες μου, πράγματα κι εσύ, δεν γίνεται. Μισό λεπτό, Ελία, συγγνώμη, <laughs> αλλά δεν είπαμε ότι η μουσική <laughs> είναι ειδικά γραμμένη πάνω στην ταινία και την έχει γράψει ο κύριος Περικλής Χιούντας. Συγχαρητήρια. Είναι, είναι, τιμή μας που έχει γραφτεί η μουσική πάνω στην ταινία. Ηλιανά, ναι, να ναι, πες ναι, μου λίγο. Να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Μιλάμε για τον Αυτισμό. Πάρα πολλοί σύλλογοι συμμετείχαν και είναι μεγάλη μας χαρά και ήταν και δική τους χαρά. Ε, ο Σύλλογος Παραπληγικών Ελλάδος, ε, ο σύλλο... η δράση για το κάτι άλλο... Παρασκευή, αν ξεχνάμε το, το Open School Days, mm. ναι, ήταν εκεί πέρα αρρωγή στη βοήθεια. Δε, στη μα. Ναι. Μπράβο, οι Και μπράβο και στη μαμά, έτσι, που βάζει πλάτη. Τώρα να τα λέμε. Ε, γιατί να σα πω, είναι το πιο σημαντικό. Ε, ε, ο πυρήνα του κάθε ανθρώπου είναι η οικογένειά του. Μιλάμε για γροφιά εδώ, δεν μιλάμε για οικογένεια. Σφιχτή. Συγχαρητήρια Ευχαριστή. να σκύσατε. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να φορά και να κάνει ό,τι γουστάρει. Εντάξει. Έτσι. Γιατί η ταινία φωνάζει ένα δυνατό τολμήστε. Κάντε ό,τι γουστάρετε, παιδιά. Όλοι! Όλοι! Από όπου και αν προέρχεστε. Α κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Μια ζωή την έχουμε. Αυτά, αυτά είχα να πω για σήμερα. Πότε <laughs> προβάλλετε το δοκιμαντέρ, θα το ξεχνούσα. Βεβαίως, Τζάμπα, μιλάμε γιατί ώρα. είστε καλεσμένοι, προβάλετε προβάλλετε 4 Μαρτίου στις 11 η ώρα ναι. στην αίθουσα Τζόν Κασεβίτη mm -hmm. στην αποθήκη 1 στο λιμάνι. Πολύ ωραία. Μία προβολή. Μία προβολή. Ωραία, εντάξει. Μία προβολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε. Εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Τα πάμε, κάντε το γουστάρετε.